τα θέματα του πρωτογενού τομέα και ένα από τα κυρίαρχα η προστασία της φέτας, μετά και την αλλαγή πλεύσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς άρχισε να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους για το ΠΟΠ προϊόν, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση έγινε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, όπως έγινε γνωστό και με επίσημη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Καχρημάνης, μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα, αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και στα θέματα που κυριάρχησαν σε αυτή, ενώ κάνοντας ειδική αναφορά στο θέμα της φέτας, υπογράμμισε ότι απαιτείται εθνική ομοφωνία, ώστε να μην προχωρήσουν συμφωνίες όπως η ΣΕΤΑ. Ξέρετε ότι δεν είναι πολύ καιρό που πήραμε μια ομόφωνη απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα των συμφωνιών γύρω από το όνομα της φέτας. Εμείς είμαστε της ουσίας φέτα και δεν είμαστε με τα ονόματα και τα λεφτά τυπιά. Αυτό το διαβιβάσαμε σε όλα τα κόμματα. Επίσης το διαβίβασα στην Ένωση Περιφερειών και την Τρίτη είχαμε μια ομόφωνη απόφαση στην Ένωση Περιφερειών περί στήριξης της διαεπαγγελματικής ώστε να στηρίξουμε όλοι μαζί το εθνικό προϊόν που λέγεται φέτα. Είχαμε στη συνέχεια αυτό την συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα για τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Φυσικά τον ενημέρωσα για τη φέτα, για τις πρωτοβουλίες της περιφέρειας Υπήρου, αλλά με διπλή ιδιότητα. Και ως περιφερειάρχης Υπήρου, αλλά και ως υπεύθυνος των αγροτικών θεμάτων της Ένωσης Περιφερειών. Η συζήτηση ήταν σε όλο το φάσμα των θεμάτων που υπάρχουν γύρω από τον πρωτογενή τομέα και η κοινή συναντήληψη είναι ότι η στήριξη στον πρωτογενή τομέα και δι' το ποιοτικού πρωτογενού τομέα, γιατί δεν μπορούμε στην τιμή να ανταγωνιστούμε τους Ευρωπαίους, αλλά στην ποιότητα είναι αυτό που είχε πει ο Γερμανός στα Γιάννα, εσείς πουλάτε φάρμακα και εμείς πουλάμε τοξίνες. Αυτό πρέπει να είναι και το σύνθημα και το ενδιαφέρον το δικό μας για τον πρωτογενή τομέα και στήριξη αυτών των ανθρώπων να γίνουν επιτέλους επιχειρηματίες και να μπορούν να ταΐσουν την οικογένειά τους και να μην έχουμε όλα αυτά τα αρνητικά ισοσύγια στις εισαγωγές με τον πρωτογενή τομέα. Το ανέφερα πώς εμείς έχουμε φτιάξει την εξωστρέφεια στα προϊόντα της περιοχής μας, με τις εκθέσεις, με τις μικρές και τις μεγάλες και γενικά ενημέρωσα και τις θέσεις της Ένωσης Περιφερειών σε αυτά τα θέματα και για την πορεία του προγράμματος της αγροτικής ανάπτυξης και έκανα και μια συζήτηση και για τους δασικούς χάρτες αλλά και για τα θέματα που αφορούν τους τεχνιστικούς χάρτες βοσκών. Κύριε Καχρημάνη, επειδή η στήριξη στο θέμα όλης αυτής της προσπάθειας για την ΦΕΤΑ έχετε απευθυνθεί σε όλα τα κόμματα. Από τα άλλα κόμματα έχει υπάρξει ανταπόκριση, τουλάχιστον επίπεδο ενημέρωσης. Το θέμα είναι ότι εμείς τα στείλαμε σε όλους. Ο ίδιος, ξέρετε, είναι μια απόφαση η οποία 14 βουλευτές είναι μια απόφαση γενναία, στην οποία ενώ είχαν μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα ευρωπαϊκά, πλέον το θέμα το βλέπουν ότι τελικά πρέπει να κάνουμε την ίδια δουλειά που κάναν και οι Ιταλοί για την Παρμεζάνα και οι Γάλλοι για το Ροκφόρ. Εν πάση περιπτώσει, ήμασταν σε μια επαφή για αυτά τα θέματα, αλλά και για τα άλλα θέματα που έχουμε ξεκινήσει εξαγωγές ποιοτικές και σε προϊόντα όπως είναι τα εστεροειδή, όπως είναι ελιές, λάδι κλπ. Αυτά που βλέπουμε στις αγορές και πώς ζητιούνται. Αλλά σας λέω, ανέφερα και το κόστος το μεγάλο που έχουμε εμείς στην παραγωγή, αλλά η παραγωγή η δικιά μας είναι αυτό που είπαμε, εμείς παράγουμε φάρμακο και οι άλλοι παράγουν εξωτερικό. Είστε αισιόδοξος κύριε Καχρημάνη ότι μετά έτσι την αλλαγή πλεύσης στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πάνω στο θέμα μπορεί να πετύχουμε κάτι? Η αλλαγή πρέπει να γίνει σε όλους σιγά σιγά, την κυβέρνηση που έχει την υπευθυνότητα σε αυτό το θέμα. Κύριο Σταθάκης, ας πούμε, και όλοι οι άλλοι και όλα τα κόμματα να είναι κάτι ομόφωνο, αφού και αυτό που ξεκινήσαμε εμείς για τη φέτα προήλθε σιγά σιγά και με αγώνα, γιατί ξέρετε δεν είναι δύσκολο να πείσουμε όταν ας πούμε οι Ευρωπαίοι μας έχουν αυτή τη στιγμή εντός εισαγωγικών δεν μας ρωτάνε,
καταλαβαίνετε τι εννοώ, εντάξει. Και δεύτερον, ζούμε πολλές εποχές. Και δεύτερον, και βασικό είναι ότι είχαν κάνει και τοποθετήσεις και στο Ευρωκοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι μόνο με τεράστια εσωτερική προσπάθεια που προέρχεται από τους κοινοτρόφους, από τους πυροφόγους, από τους ασχολούμενους γενικά με το γάλα σε όλα τα επίπεδα και με εμάς τις περιφέρειες που είμαστε τα όργανα που πιάνουμε τον παλμό της περιφέρειας ευρύτερα, νομίζω ότι δίνουμε την ευκαιρία σε όλους να πούνε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το στηρίξουμε ως ελληνικά κόμματα.